Ο κύριος Αγοραστός είναι τώρα στη γραμμή μας. Καλημέρα κύριε Περιφερειάρχα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Αγοραστός. Τι γίνεται. Όση βροχή θα ρίξει μέσα σε μισό χρόνο, θα ρίξει μέσα, ρίχνει μέσα σε 24 ώρες αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλία και ιδίως στο Βόλο και στο, στην ανατολική πλευρά της Θεσσαλίας, στον ανατολικό πύλιο. Αυτά που λέγαμε και πριν. Πορταριά, από Πορταριά μέχρι... κάτω μέχρι Πλατανιά. Ποιες περιοχές, κύριε Αγοραστέ, έχουν τώρα το μεγαλύτερο πρόβλημα και πού περιμένετε να έρθει το πρόβλημα ή να επιδεινωθεί? Αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιες περιοχές που δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις, έχουν νερά οι δρόμοι μέσα. Στο προς ένα σημείο, σε ένα μέρος του περιφερειακού, στο ύψος του Πανθεσσαλικού, έχουν νερά και δημιουργούνται προβλήματα σε εκείνο μόνο το μέρος και στη μηχανή. Είναι, αυτός ο δρόμος ανήκει στο Υπουργείο. Συνοηθήκαμε τα μέτρα τους. Έχουμε μηχανήματα παντού. Προσπαθούμε να κάνουμε κάποιους επίπεδους εκεί που χρειάζεται να γίνουν. Αλλά έχουμε προσέχουν στις δημόσιες υπηρεσίες αλλά και οι καθηγητές στα σχολεία για να μην υπάρχει κυκλοφορία μέσα στην πόλη, διότι δεν μπορούν να προσεγγίσουν εύκολα τα πυροσβεστικά. Υπάρχει κυκλοφοριακή φόρτιση, μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα μέσα στην πόλη. Καλά, είναι δύσκολες μέρες. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Υπήρξε ειδοποίηση, υποθέτω, από το 112. Από την Κυριακή. Την Κυριακή το πρωί υπήρξε προειδοποίηση εκείνων και συναγερμός. Ναι. Και μάλιστα είχα πει να μην θα ρίξει τόσο νερό όσο ρίχνει σε μισό χρόνο, θα ρίξει τόσο πολύ νερό σε μία μέρα, να μην κυκλοφορούμε, να μην κάνουμε εργασίες στην ύπαιθρο, να φύγουν από τα παραθαλάσσια σημεία. Παιδικές κατασκηνώσεις, να μην κυκλοφορούν άσκοπα, να μην κάνουν δουλειές. Στείλαμε παντού σε κτηνοτρόφου, σε αγροτικές, σε μισοκόμους, σε το ΕΒΓΟ, σε δήμους, να οι δήμοι να καθαρίσουν όλα τα φρεάτια, να έχουν αντλίες παντού για να μπορούν να τραβούν νερό, με τη ΔΕΗ συνεννόηση να έχει τις γεννήτριες έτοιμες άμα χρειαστεί, γιατί υπάρχουν και διακοπές ρεύματος και δεν είναι μόνο στον πόλο, είναι σε όλη τη Θεσσαλία το φαινόμενο. Εδώ είναι πιο έντονο αυτή τη στιγμή. Να είμαστε στα δασαρχεία, εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, διότι αυτή τη στιγμή μέσα στον Πραξίδων που βρισκόμαστε έχουν μεταφερθεί από το βουνό πάρα πολλά υπολείμματα ξύλευσης και ξυλίας. Αυτή τα δασαρχεία υπάρχει ένα πρόβλημα μεγάλο, διότι μεταφέρονται από το βουνό, μεταφέρονται όλα τα φερτά υπολείμματα της ξυλίας και δημιουργούν προβλήματα στις διαβάσεις στις γέφυρες. Το έχουμε πει πολλές φορές, αλλά το λέμε. Περιφερειάρχα, πότε το alert είναι για τα επόμενα 2-24 ώρα? Μέχρι στιγμής τα επόμενα 2-24 ώρα. Μέχρι στιγμής. Το οποίο δεν γίνεται επικαιροποίηση από το μεσημέρι και μετά. Μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα μιλάμε για τις πλημμύρες μέχρι να ηρεμήσουν τα πράγματα και μετά θα σας βγάλουμε πλέον και για τις εκλογές. Ναι. Για να μας πείτε εκεί πέρα τι γίνεται, πώς πάει ο αγώνας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κουράγιο και... κουράγιο εκεί στους πολίτες. Και τουλάχιστον το βασικό είναι να μην θρηνήσουμε απώλειες ανθρώπινες ζωές. Αυτό είναι το βασικό. Και να μην είναι πολύ μεγάλες οι καταστροφές, τις καλλιέργειες. Αυτό. Και να περάσει γρήγορα αυτή η ιστορία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αγοραστέ. Ευχαριστούμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα.